το πρώτο φορτίο με βρεφικό γάλα από την Ευρώπη φτάνει στην Ινδιανάπολη στις Ηνωμένες Πολιτείες με στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος. This shipment provides enough formula to take care of 9,000 babies and 18,000 toddlers for a week. Now, it's about a half a million 8-ounce doses of formula on that plane, about 78,000 pounds. Now, the shipment came from Zurich initially as a result of being delivered by Nestle Gerber to the airbase in Germany. Με περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα, ο στρατός ξεφορτώνει τις παλέτες με το βρεφικό γάλα, το οποίο φορτηγά μεταφέρουν σε κέντρα διανομής. I can't tell you the amount of family members that I have personally that are affected and the community of people that I work with. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αντιμέτωπες με μία από τις μεγαλύτερες ελλείψεις βρεφικού γάλακτος στην πρόσφατη ιστορία τους και η κυβέρνηση Biden έχει ήδη προγραμματίσει και δεύτερη πτήση με γάλα από τη Γερμανία μέσα στην εβδομάδα. It's coming from Ramstein, same place this came from, Ramstein Air Force Base in Germany. Το κλείσιμο εργοστασίου γνωστής τροφοδότριας εταιρείας τον Φεβρουάριο σε συνδυασμό με την απόσυρση μεγάλης ποσότητας γάλακτος λόγω ακαταλληλότητας επιδείνωσαν το ήδη μεγάλο πρόβλημα των ελλείψεων που οφείλονται σε προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Εκατομμύρια γονείς στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε απόγνωση. It is scary. This is an important step, but it is by no means the only step that must take place. We will continue to work as the president has instructed us to look for every opportunity to increase supply. Η εκτόξευση των τιμών σε τρόφιμα και είδη σούπερ μάρκετ δημιουργεί ουρές σε τράπεζες τροφίμων στο Λονδίνο. We'll see the new people are coming, even the people in the jobs, people are still working and they're working full time and they still need to use the food banks because of the cost of living, I would say, because everything is gone up. We're finding it difficult to buy stuff because everything, we don't have a imagination to cope with the demand. Οι πολίτες πια αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές τους ανάγκες με τον αριθμό των ατόμων που εξυπηρετούνται από οργανώσεις να έχουν διπλασιαστεί. The highest amount of the children living in the borough is living in the poverty. So it's a demand of the food bank and it's growing. And we helping. We used to help about 250 people. Now it's grown up to 400 families. Αντιμέτωποι με πρωτοφανείς αυξήσεις σε βασικά προϊόντα βρίσκονται και οι Γερμανοί, με ρεκόρ αύξηση στον δείκτη τιμών παραγωγού που φτάνει στο 33,5%. Είναι χαρακτηριστικό πως οι τιμές παραγωγού στο βούτυρο σε ένα χρόνο αυξήθηκαν κατά 70% και στο αλεύρι κατά 40%, με την αύξηση αυτή να μετακυλίεται στους καταναλωτές. Κυρίες και κύριοι, είναι τέτοια η έλλειψη βρεφικού γάλακτος στις Ηνωμένες Πολιτείες που η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν έχει προγραμματίσει και δεύτερη πτήση προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες από τις ελλείψεις που υπάρχουν στο βρεφικό γάλα. Πάμε λοιπόν στο Βερολίνο και τη Δήμητρα Κυρανούδη για να δούμε ακριβώς πώς στηρίζει η Γερμανία σε αυτό το θέμα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δήμητρα. Γεια σας από το Βερολίνο. Η λύση λοιπόν στην κρίση της έλλειψης βρεφικού γάλακτος στις Ηνωμένες Πολιτείες περνάει από τη Γερμανία και συγκεκριμένα από την αεροπορική βάση του Αμερικανικού στρατού στο Ραμστάιν, στο κρατήδιο της Ρινανίας Παλατινάτου. Το Σάββατο λοιπόν ξεκίνησε ήδη η πρώτη πτήση αερομεταφοράς βρεφικού γάλακτος στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στην Ινδιανάπολη. Πρόκειται περίπου για 35 τόνους γάλακτος, οι οποίες προς το παρόν μπορούν να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες σύμφωνα με σύμβουλο του Προέδρου Biden. Η επιχείρηση όμως έχει λάβει την ονομασία Fly Formula και μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται και νέα πτήση, αυτή τη φορά ενδεχομένως προς την Πενσιλβάνια. Πρόκειται συγκεκριμένα για 1,5 εκατομμύρια μπουκάλια βρεφικού γάλακτος από τρεις διαφορετικές εταιρείες. Ενώ όπως φαίνεται, αντίστοιχες πτήσεις ενδέχεται να συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, προκειμένου η νέα κρίση βρεφικού γάλακτος να μην λάβει δραματικές διαστάσεις. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα Κυρανούδη.